Φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε μια ερώτηση στον κύριο Βοήδη επί προσωπικού και όχι επί πολιτικού, διότι το όνομά του ενεπλάκει το τελευταίο διάστημα μέσα από τους διαλόγους φωτιά, λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, της μαφίας των φυλακών. Και φάνηκε μέσα από τους διαλόγους αυτούς ότι ήσασταν στόχος δολοφονικής επίθεσης μέσα στα δικαστήρια, κύριε Βοήδη. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν το σχόλιο σας γι' αυτό. Περιέγραψαν ακριβώς και πώς θα κάνανε αυτή την επίθεση σας. Με ένα στυλό που θα είχαν μέσα κάποιες λάμες και όλο αυτό το πράγμα. Και ένα σχόλιο ευρύτερο για την μαφία των φυλακών, όπου φαίνεται στοχοποιεί δικηγόρους, γιατί ως δικηγόρο θα σας χτυπούσαν, όχι ως πολιτικό πρόσωπο φυσικά. Και εσείς πώς αντιδράτε και ως νομικός και ως πρόσωπο που ασχολείστε τα δικαστήρια, είστε στη μάχη με δικηγορία. Το σχόλιο μου επί προσωπικού είναι ότι μόλις τελειώσω την εκπομπή σας, θα πάω στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, προκειμένου να συνεχιστεί η διεξαγωγή της δίκης Αφυρόπουλου. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο μου προσωπικού. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανακύπτει, θεωρώ ότι είναι πλέον η κατάσταση με το οργανωμένο έγκλημα εξεφύγει. Έχει μεταβεί σε άλλο επίπεδο και παρότι, και θέλω να το πω δημόσια αυτό, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένο θέμα και συγκεκριμένη υπόθεση έχει σταθεί με πάρα πολύ προσοχή, οι δύο αρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή και ο κ. Καλογύρου και η κ. Γεροβασίλη, έχουν σταθεί με πάρα πολύ προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Παρά τα αυτά, το μείζον ζήτημα που είναι η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα, γιατί ας πούμε το συγκεκριμένο ζήτημα, τι αναδεικνύει. Εδώ δεν έχω ασύλληπτους εγκληματίες. Έχω εγκληματίες οι οποίοι κρατούνται. Δεν έχω εγκληματίες οι οποίοι, ας το πω, έχουν μια πρώτη εμπλοκή με τον νόμο. Έχω ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές, ορισμένοι εξ αυτών, εκτείουν πολλές ποινές ισοβίων. Δηλαδή έχουν καταδικαστεί για πολλές ανθρωποκτονίες. Και αυτά που κάνανε μέσα, έξω τα κάνουν τώρα και μέσα. Έχουμε εγκληματίες οι οποίοι η οργανωμένη τους δράση τους έχει αποδοθεί και έχει εντοπιστεί. Και το πρόβλημα είναι ότι οι κρατούμενοι αυτοί, παρά τα αυτά, εξακολουθούν να οργανώνουν ανθρωποκτονίες, να προσπαθούν να οργανώσουν επιθέσεις σε δικηγόρους μέσα σε δικαστήρια. Να, έτσι. Έχουν τη δράση τους κανονικά. Δεν έχουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό και βαρύ πρόβλημα με το σοφρονιστικό μας σύστημα. Εγώ δεν θα πω ότι αυτό ανέκυψε τώρα. Θα πω όμως ότι έχει επιδεινωθεί. Και θα πω ότι αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το βλέπει κανείς, από όποια οπτική, απαιτεί δράσεις. Η κυβέρνηση εδώ, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα και μάλιστα ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή δεν είναι προσωπικό ζήτημα, αναδεικνύει τα ζητήματα πολιτικής. Η κυβέρνηση εδώ δεν είναι ότι αδιαφορεί, παραδείγματος χάρη ή οτιδήποτε, ίσα-ίσα, αλλά είναι ότι είναι εγκλωβισμένη σε μια λάθος, σε μια εσφαλμένη αντιγκληματική αντίληψη, σε μια εσφαλμένη αντιγκληματική πολιτική. Γιατί είναι δυνατόν να έχεις φυλακές στις οποίες κυκλοφορούν μαχαίρια, κινητά τηλέφωνα, καλά, αυτό ναρκωτικά, θα σας πει κάποιος ότι δηλητήρια. Έτσι ήταν οι φυλακές πάντα. Σωστά. Θα σας πω λοιπόν ότι απλώς αυτό έχει επιδεινωθεί, ότι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν παλιά, γιατί γινόταν ένας υποτυπώδης διαγωγισμός ανάμεσα σε κρατουμένους, έχει εγκαταληφθεί και ότι τώρα είναι ξεκάθαρο, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα κορυφαία λάθη αντιγκληματικής πολιτικής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση των φυλακών υψής ασφαλείας. Οι φυλακές υψής ασφαλείας υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Και είναι για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, οι μαφίες. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα δεν σταματά. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει σύλληψη. Αυτή η μαφία των φυλακών έχει να κάνει με την δολοφονία που σας έχει στοχοποιήσει, έχει να κάνει με τη δολοφονία του Μιχάλη Τζαφυρόπουλου, καταλαβαίνω. Έτσι έχετε. Στους συγκεκριμένους αποδίδονται τα εξής. Στους συγκεκριμένους αποδίδονται τα εξής. Αποδίδεται. Και δικάζονται γι' αυτό. Έχουν κατηγορηθεί, έτσι. Δεν έχουν καταδικαστεί. Έχουν κατηγορηθεί. Η δολοφονία Ζαφυρόπουλου. Η πράξη όμως εμπολής ως πράξη αυτή είναι ομολογημένη από το φυσικό αυτούργο. Η δολοφονία αυτή που είδαμε μέσα στις φυλακές ενός εκ των συνεργών τους. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε δύο από αυτούς κατά του δικηγόρου ο οποίος τώρα προφυλακίστηκε. Έτσι. Σε άλλη υπόθεση, άρα καθώς και άλλου είδους επιθέσεις και ανθρωποκτονίες. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι έχω, ας το πω έτσι, μια πολύ κακή πράξη που είναι η χειρότερη. Εσείς εμπλέκεστε, σας ενέπλεξαν επειδή είστε δικηγόρος στην υπόθεση του Φιλόπουλου. Εγώ είμαι δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, είμαι συνήγορος της πολιτικής αγωγής της οικογένειας Ζαφυρόπουλου.
Μια κουβέντα για να πάμε πολύ γρήγορα. Νομίζω πάντως ότι η τοποθέτηση που έκανε ο κ. Φίλης αναδεικνύει ακριβώς το πόσο σημαντική τελικά και σε αυτό το ζήτημα είναι η αντιγκλιματική προσέγγιση που έχει ο καθένας, που συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις ιδεολογικές και πολιτικές του αφετηρίες. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι οι φυλακές υψηλής ασφαλείας, και δεν υπάρχει, αν θέλετε, ορθολογικό επιχείρημα που να λέει ότι οι φυλακές υψηλής ασφαλείας είναι απολύτως απαραίτητες για να αντιμετωπίσεις μαφιόζους, εγκληματίες σκληρούς, ανθρώπους οι οποίοι είναι αμετανόητοι στον τρόπο με τον οποίο δρούν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, παντού έχει γίνει. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κατάσταση αυτή την οποία βλέπουμε στις φυλακές σήμερα, όπου κυκλοφορούν κρατούμενοι που σφάζονται μέσα, όπου δηλητηριάζουν ένα τον άλλον, το τελευταίο διάστημα στους 3-4 μήνες έχουν γίνει 3-4 ανθρωποκτονίες μέσα στις φυλακές. Αυτή είναι μια κατάσταση μποκοτά. Λοιπόν, δεν είναι μια κατάσταση τώρα ευρωπαϊκής και πολιτισμένης χώρας, δεν είναι μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει κυκλώματα, αλλά θέλω να πω. Και εκεί υπάρχουν παθογένειες, σοβαρές παθογένειες του συστήματος. Αλλά εκεί θέλω να πω ότι αυτό, κακά τα ψέματα, αυτό είναι μια συνολική πολιτική απόφαση, η οποία λέει τι, ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, ότι πρέπει να αποφασίσουμε να πάρουμε στο συγχρονιστικό σύστημα σαν σοβαρά, ότι πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο των αναστολών και το πλαίσιο της χορηγήσεως αδειών στις φυλακές. Δηλαδή, ότι όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν με μια πραγματική αξιολόγηση των κρατουμένων, που για να γίνει αυτή θέλει προσωπικό. Θέλει μια, δηλαδή, έτσι, θέλει άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε τώρα. Και πάντως, διαφορά στην άποψη. Δεν θέλουμε όμως μικροκομματική αντιπαράθεση στο σοφρονιστικό θέμα. Και δεν λέω ότι κουβέντα αυτή. Δεν νομίζω ότι έγινε. Όχι, αντιθέτως. Αναγνώρισα ότι αναγνωρίζει ο κ. Βοήθη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και θα σας πει και οι φίλοι ότι εσείς κάνετε χειρότερα όταν είστε στην αντιπολίτευση. Δεν τελειώνει αυτό. Ποτέ. Αφήστε το τώρα, εγώ πάμε δεν πήγα πάντως τώρα σε μικροκομματική αντιπαράθεση. Εγώ λέω ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Διαβάζω, κύριε Βορύδη, διαβάζω εδώ πέρα και να ανοίξουμε το θέμα, κύριε Φίλη. Νομίζω ότι παραβιάζω ανοιχτές πόρτες. Γι' αυτό ξεκινώ από τον κύριο Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία δεν εξυπηρετεί τα δάνειά της. Ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το σηκώνει πάρα πολύ. Ότι η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με τα δάνειά σας είσαστε έκθετοι και γι' αυτό σηκώνεται το θέμα του κύριου Πετσίτη. Γι' αυτό σηκώνεται το θέμα του κύριου Πετσίτη. Ναι, ότι υπάρχει αυτό το σκάνδαλο και γι' αυτό. Τα κρύβεται κάτω από το χαλί τα δάνεια. Διαβάζω εδώ το δάνειο του 10, λέει, δεν εξοφλήθηκε ποτέ. Ευνοϊκή ρύθμιση του 18 με δόση 5.530 το μήνα. Τώρα εντάξει, άμα δεν έχεις να κάνεις πολιτική συζήτηση, δεν το λέω για εσάς τώρα, το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν έχεις να κάνεις πολιτική συζήτηση και πολιτική επιχειρηματολογία, γιατί υφίστασε καθολική κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα, ανοίγεις πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει 700 φορές όμως. Αυτό το ζήτημα με τα δάνεια, νομίζω, έχει συζητηθεί από την πρώτη στιγμή. Έχει γίνει ειδική επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων. Συζητήθηκε, υπήρξε πόρισμα. Συζητήθηκε στη Βουλή. Εστάλει το πόρισμα. Έχουν γίνει όλα όσα έχουν γίνει. Έχουν δοθεί κατ' επανάληψη, όχι μία φορά όμως. Κατ' επανάληψη, εγώ δηλαδή τώρα που μου το γύρε το ζήτημα, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχουμε δώσει απαντήσεις για το ζήτημα αυτό. Πώς προέκυψαν τα δάνεια, γιατί αυτά τα δάνεια μπήκανε, με τι εγγυήσεις δοθήκανε. Ότι αυτή ήταν ενιαία πρακτική, ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις αλλαγές των πολιτικών συνθήκων με αυτούς τους όρους που γίνανε. Ότι εν συνεχεία, όχι μόνο αυτό, αλλά ότι υπήρξε νομοθεσία μέσα στα πλαίσια της κρίσης που μείωσε δραματικά τις επιχορηγήσεις των κομμάτων. Κακουδιαχείριση έγινε και εγώ. Ότι αυτό οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων. Ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα έχει επιστολή με την οποία ο Πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ζητά ευνοϊκή ρύθμιση, χαριστική ρύθμιση για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα δάνειά του. Τέτοιου είδους επιστολή δεν έχει ζητήσει άλλος πολιτικός αρχηγός. Αυτά λοιπόν έχουν υποθεί 100 φορές. Όχι μία, είναι γνωστό. Το ζήτημα Πετσίτη όμως, με συγχωρείτε, δεν αναδεικνύεται τώρα. Άρα δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι θυμηθήκαμε το ζήτημα Πετσίτη γιατί έχει γίνει η γέρφη του ζήτημα των δανείων. Το ζήτημα των δανείων έχει συζητηθεί από το πρώτο εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, του 10 ή το δεύτερο εξάμεινο του 15, του 14 ή του 15. Το ερώτημα είναι απλό. Κακοδιαχείριση στην περίοδο της Ευμάρειας. Υπήρξε. Το ζήτημα Πετσίτη. Συγχωρείτε. Θα επανέλθω στο ζήτημα Πετσίτη, γιατί θα απαντήσει και ο Φίλης, φαντάζομαι. Να μπορέσω να απαντήσω, γιατί βλέπω ότι τρέχετε. Μου λέει κάποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένο, ότι ξέρετε, το ζήτημα Πετσίτη είναι αυτό. Λες και εμείς, να το πω διαφορετικά, λες και εμείς καθορίσαμε τη χρονική στιγμή την οποία αποδεικνύεται και προκύπτει ότι υπάρχουν μαύρα χρήματα. Και ξέραμε δηλαδή, τώρα προσέξτε τώρα ένα ωραίο συνωμοτικό σενάριο, ξέραμε εμείς ότι τη χρονική στιγμή που θα ασκηθούν οι διώξεις στους υπευθύνους των οικονομικών των κομμάτων για το θέμα των δανείων, εκείνη τη χρονική στιγμή θα προκύψει και το ζήτημα του πορίσματος, από το οποίο φαίνεται ότι έχουν βρεθεί μαύρα χρήματα στους λογαριασμούς του Πετσίτη.
Έτσι, πώς το συνδυάζουμε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνω πώς έγινε ο συνδυασμός. Το ζήτημα όμως, Πετσίτη, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ενώ το ζήτημα των δανείων είναι ένα ζήτημα που πολιτικά, ό,τι είχε να αξιοποιήσει από αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε αξιοποιήσει, δεν υπάρχουν νεότερα. Ο κ. Βορύδης μόλις τώρα είπε ότι επιδιώκει την πολιτική αξιοποίηση του θέματος Πετσίτη. Όχι εσείς. Εσείς. Των δανείων. Είπατε ότι τα δάνεια, ό,τι ήταν να αξιοποιηθεί πολιτικά, έγινε, το Πετσίτη είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό γιατί πρέπει να διερευνηθεί ως πολιτικό ζήτημα. Άρα πολιτικά μιλάτε και όχι ποινικά. Για την υπόθεση Πετσίτη. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω και εγώ τώρα. Ναι. Καταρχήν, αν κάνετε ένα γκουγκλάρισμα και βάλετε Νέα Δημοκρατία καταδίκες τελεχόντες για διαφθορά, θα βρείτε δεκάδες περιπτώσεις. Διακεκριμένος τελεχόντης. Για κάθε γκουγκλάρισμα για το ΣΥΡΙΖΑ, καμία. Τώρα δεν καταδικάστηκε ο πρόεδρος του Κελμνού. Καμία για διαφθορά. Πρωτοδίκως ξέρω. Καμία διαφθορά. Γιατί καταδικάστηκε. Εδώ έχουμε να κάνουμε για ναρκωτικά, για παιδεραστίες, για απάτες, σε βάρος του δημοσίου, για. Επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για το ΣΥΡΙΖΑ καμία καταδίκη δεν υπάρχει για διαζητήματα. Ήθελα να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να ξεφύγει, μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια προβλήματα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. ΣΥΡΙΖΑ απόδειξε ότι όταν προκλήθηκε προχθές στη Βουλή να έρθει η υπόθεση που αφορά τον Πετσίτη στη Βουλή, θα έρθει στη Βουλή χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχετε καταψηφίσει όλες τις προτάσεις για τις δικαστικές επιτροπές που έχουμε κάνει. Ένα λεπτό, έχουμε υπερψηφίσει. Είναι η πρώτη φορά. Έχει αποκρουστεί στη θεσμών. Λοιπόν, θυμάστε το τελευταίο αποκλεισμό. Καμένος βλήμακα. Κύριε Βορύδη, να τελειώσω. Βεβαίως. Αλλά επί του πραγματικού να συμφωνούμε. Είναι λοιπόν πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαρρεύνηση όλων των θεμάτων. Πώς θα φοβηθεί τίποτα. Είστε απολύτως κλειστοί. Κάνει Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία που έχει. Ποσοστό τη κρατική επιχορήγηση πηγαίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων. Σημασία δεν έχει πώ το πηγαίνει. Όχι, σημασία πείτε το όμως, έχει μεγάλη σημασία. Έχει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεπληρώσει ποτέ τα δάνειά τη και θέλει κούρεμα. Αυτό θέλει. Αυτό στην ουσία αυτό θέλει. Μην απαντήσετε τώρα. Αυτό ποιο το έχει βάλει. Κοιτάξτε τώρα, ξαναλέω. Γιατί... Μια απάντηση αυτά όμως. Ναι. Γιατί έχουμε να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Πάρα πολύ γρήγορα επαναλαμβάνω. Ο κύριο Φίλη, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Παριστάνει και δεν, εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν οποιαδήποτε απάντηση ότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Συνέβησαν δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Τα δάνεια ελαμβάνονται με εκχωρήσεις μελλοντικής κρατικής χρηματοδότησης. Η μελλοντική κρατική χρηματοδότηση λόγω της θεαματικής αλλαγής μετά την κρίση των πολιτικών συσχετισμών άλλαξε, το μέγεθος δηλαδή ο όγκος. Και δεύτερον, ωραία, με νόμο Σαμαρά, κόπηκε η χρηματοδότηση των κομμάτων. Αυτό λοιπόν προφανώς δημιούργησε πρόβλημα εξυπηρέτησης. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό να το τελειώσω, έχει κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνει και για την αποπληρωμή των δανείων και για την πλήρη απεξάρτηση της Νέας Δημοκρατίας από την κρατική επιχορήγηση. Γιατί ουσιαστικά το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης πηγαίνει πλέον στην εξυπηρέτηση των δανείων. Και ζει η Νέα Δημοκρατία πια μόνο από τις εισφορές και τις συνδρομές των μελών της και των φίλων της. Λοιπόν, αυτό κατανοητό. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζετε και να ακούω τώρα αυτό ή εκείνο και χαριστικές ρυθμίσεις. Θα το πληρώσετε το δάνειο, κύριε Βορύδη. Σε 80 χρόνια θα πληρώσετε τώρα, το δάνειο. Κύριε φίλε, επαναλαμβάνω. Ποιος Έλληνας πολίτης έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος υπέβαλε αίτημα κουρέματος του δανείου. Πουθενά. Τι λέτε τώρα. Όχι. Υπάρχει λοιπόν αίτημα κουρέματος και μάλιστα. Φέρτε το. Ψευδές είναι αυτό. Μα έχει κατατεθεί. Δεν υπάρχει αίτημα κουρέματος. Κάνετε λάθος. Όχι. Ακούστε. Ξέρω τι λέω. Κύριε Βορύδη. Όχι λέω. Λέω. Μη λέτε λοιπόν για αντιπερισπασμό πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή. Επαναλαμβάνω. Το ακριβές είναι ότι η Δημοκρατία δεν θα ξεπεράσει τα δάνειά τη με αυτά που λέει. Του Αλέξη Τσίπρα με την οποία υποβάλλει αίτημα προς την τράπεζα. Ωραία, το είπατε, ευμενούς μεταχειρήσεων. Είπατε κούρεμα. Ζητά, είπατε κούρεμα τώρα. Ευμενούς μεταχειρήσεων. Ούτε ευμενούς μεταχειρήσεων. Ούτε το κλείσαμε και βοήθηκε. Τι ζητάει τότε. Να το διαβάστε το. Τι ζητάει, να του κάνουν σκληρότερο σχόλιο. Διαβάστε το, θα δείτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Μην μπερδεύουμε τις λέξεις για εντυπώσεις. Σκληρότερους όρους ζητάει. Βοηθήστε λίγο, βοηθήστε. Άρα λοιπόν. Πάμε και στο άλλο θέμα. Ζητάει λοιπόν αυτό και είναι ο μόνος. Προσέξτε και το παίρνει.
Και τι πήρε, λέει, όλα τα κόμματα τα παίρνουν. Αυτό λέει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος και αυτό που λέει είναι ότι τα κόμματα τα έχουν βρει με τις τράπεζες όλοι. Σε αυτό λοιπόν όλοι διαφωνώ. Δεν είναι όλοι. Μάλιστα. Δεν είναι όλοι. Κατανοείται. Αν είναι όλοι. Πώς δεν είναι όλοι. Βεβαίως είναι όλοι μας. Για την ακρίβεια και να είμαστε συνεννοημένοι. Εμείς δεν τα έχουμε βρει. Γιατί εναντίον ημών έχει βγει η διαταγή πληρωμής. Έχουν γίνει απόπειρες εκτελέσεις. Έχουν χωριστεί τα πάντα. Άρα τι μας λέτε. Ακούστηκαν οι δύο απόψεις. Να πούμε και για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, σας παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Αλλά έχει σημασία αυτό. Μη δημιουργούμε την εντύπωση ότι το ίδιο. Μιλάμε για 250 εκατομμύρια που δεν θα πληρωθούν. Είστε πολύ χειρότεροι. Είναι του ελληνικού λαού τα 250 εκατομμύρια. Φυσικά και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό για να γελάμε. Λέω, δεν είναι σοβαρό. Το Ευρωπαϊκό Λογοκαριακό Κόμμα υπέγραψε τις πρέσπες. Λέμε λοιπόν τώρα. Και ποιος ο Βέμπερ υπέγραψε τις πρέσπες. Η Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι το έκανε. Απλώς την αλλαγή. Ήθελε να το κάνει. Το κάνατε και πήρατε αντάλλαγμα. Πού πάμε τώρα για να καταλάβουμε. Η συμπεριφορά του κυρίου Μητσοτάκη θυμίζει το ποντίκι που βρυχάτε. Εδώ μέσα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, παίζοντας με τα αισθήματα μιας μεγάλης κατηγορίας Ελλήνων πολιτών, ευαισθησίες εθνικές, λέει αυτά που λέει, όταν πηγαίνει έξω, τι λέει άλλα. Τι λέει. Τελείο. Και Βοήδη μου, επιτρέπετε μια ερώτηση. Αυτό που λέτε, δηλαδή, έχει πάντως, ακούστε με λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο στην πρόσφατη. Αυτό λέει έξω. Ο κύριος, αφήστε με να κάνω μια ερώτηση όμως. Ναι. Θέλω να μείνουμε στη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Πράγματι, στοιχεία περί ανταλλαγής συντάξεων με το Σκοπιανό δεν έχετε. Τι στοιχεία εννοείται. Ότι ήρθε ο κύριος. Μαγνητοφωνημένες συζητήσεις. Τύπου Βαρουφάκη να έχουμε κρατήσει, όχι, δηλαδή ρέκορντ, ας πούμε, των ομιλιών. Τι να έχουμε. Αυτή την εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη τη συμμερίζεστε εσείς. Πολύ δηλαδή... μα είναι προφανές τώρα ότι έτσι έχει γίνει τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Εγώ απορώ τώρα με αυτό το οποίο λέει ο κ. Φίλης. Τι δεν βλέπει δηλαδή. Δεν βλέπει τη σχέση και τη σειρά των γεγονότων. Δεν βλέπει το πώς τέθηκαν ζητήματα στο τραπέζι. Δεν βλέπει ότι ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας από εκεί που ήταν ο αποσυνάγωγος έχει γίνει το αγαπημένο pet, να πούμε, όλων των Ευρωπαίων και Αμερικανών. Γιατί έγινε αυτό, πώς συνέβη αυτό. Διότι εξυπηρέτησε με απόλυτη συνέπεια, εξυπηρέτησε στρατηγικές του στοχεύσεις. Τους ενδιέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα. Όλους. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Δεν ήταν πολιτική προτεραιότητα για, για τη διεθνή κοινότητα και, και τις ευρωενωσιακές και τις ευρωατλαντικές δομές. Δεν ήταν προτεραιότητα η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ήταν ή δεν ήταν. Ήτανε. Ποιος τους το έδωσε αυτό. Και με τι αντάλλαγμα τους το έδωσε αυτό. Αλλά λέτε ήταν πολιτικό επιχείρημα. Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα. Με συγχωρείτε. Και εν συνεχεία οι αγριεμένοι, οι σκληροί, αυτοί που επέβαλαν την περικοπή των συντάξεων, γύρισαν και είπαν, εντάξει παιδιά, όλα καλά τώρα. Λοιπόν. Με λιγάλα. Και δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο. Εντάξει, αν ο κύριος Φίλης δεν θέλει να δει τη σχέση, δικαίωμά του. Αλλά είναι μια εντελώς προφανής κατάσταση. Ο κύριος Βορύδης ξεχνάει ότι η κυβέρνηση αυτή, χάρη στη θυσία των Ελλήνων πολιτών, κατόρθωσε να φέρει σε πέρα ένα πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό ήταν η βάση οποιασδήποτε νέας ρύθμισης για το ζήτημα των συντάξεων. Το πρόγραμμα αυτό ήταν αυτό που έδωσε διεθνές κύρος στη χώρα. Ότι μπόρεσε να το βγάλει σε πέρα η κυβέρνηση του. Τι, τζακίσατε την ελληνική μεσαία τάξη. Εσείς τζακίσατε με τις τζακίσατε την ελληνική μεσαία τάξη. Με 75%. Με 75%. Καταλαβαίνω λοιπόν τη θλίψη της Νέας Δημοκρατίας. Για ποιο θέμα. Που έχει να κάνει με μια κυβέρνηση. Είμαστε θλιμμένοι. Γιατί πουλήσατε την εθνική υπόθεση. Είμαστε θλιμμένοι. Λίγα τα λόγια, κύριε. Είμαστε θλιμμένοι. Το πουλήσατε, όχι εδώ. Λίγα τα λόγια. Γιατί. Μην μιλάτε έτσι. Γιατί. Εγώ προσέχω. Μα τι εννοείτε, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Δεν πουλήσαμε καμιά εθνική υπόθεση. Φυσικά και την πουλήσαμε. Άλλοι έχουν συνηθίσει ιστορικά να υποχωρούν, όχι εμείς. Υποχωρήσατε λοιπόν, με απαράδεκτο τρόπο. Πολύ. Τελειώνω όμως. Κάνατε μια απολύτως επιφύλακτη συμφωνία και τις συνέπειες της ακόμα δεν τις έχουμε λοιπόν, υποστεί όλες. Εγώ λέω ότι χθες στην Ευρωβουλή υπήρξε μια κίνηση για τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τσίπρα και τον Ζάεφ. Μίλησε ο Πάπας, τον ακούσατε τι είπε. Μίλησαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και θα πολύ. Μιλήσει και ο ελληνικός λαός που αντιλαμβάνεται κάθε μέρα, όχι μόνο τα πολιτικά, ευχαριστούμε αλλά και πολύ. Δεν το κληρώνουμε αυτό το να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Οφελήματα γιατί περιμένει να μιλήσει ο ελληνικός λαός για να σας πει τι πρέπει να το κάνετε τον Νόμπελ. Κύριε Βοήδη, ευχαριστούμε πολύ.